πρόβλημα. Μπορεί να μιλήσει μόνο που δεν γνωρίζει, έτσι. Θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, είπα λοιπόν να μιλήσουμε για το Άγιο Πνεύμα, μιας και νιώθω το πικραίνω πολύ το Άγιο Πνεύμα τελευταία και ήθελα έτσι να συνειδητοποιήσω τι έχω, τι ευλογία έχω στη ζωή μου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Ιωάννη 16. Να θυμίσουμε τι έχουμε. Η επανάληψη, τι είναι άσπα. Μητέρα της μαθήσεως. Έτσι. Μήτερ πάση της μαθήσεως. Καλά το είπα. Μήτερ πάση της μαθήσεως. 16.8. Ιωάννης 16.8. Και όταν έρθει εκείνος θα ενάξει τον κόσμο για αμαρτία και για δικαιοσύνη και για κρίση. Για αμαρτία μεν, επειδή είναι πιστεύει. Ναι, απλά, ναι. Συγγνώμη, ήθελα να πω φυσικά ότι μιλάει για τον παράκτητο. Λέει στο 5 τώρα όμως εγώ πηγαίνω σε εκείνον. Α, θες να διαβάσεις από 5 με 8. Και τώρα πηγαίνω σε εκείνον που με απέστειλε και κανένας από εσάς δεν με ρωτάει. Πού πηγαίνεις, αλλά επειδή σας είπα αυτά, εκεί πηγαίνει στην καρδιά σας. Εγώ όμως σας λέω την αλήθεια. Σας συμφέρει το να χωρίσω εγώ, επειδή αν δεν αναχωρίσω εγώ, παράκλητος δεν θα έρθει σε εσάς. Αλλά αφού αναχωρίσω, θα το στείλω σε εσάς. Ωραία. Και όταν έρθει εκείνος θα ελέγξει τον κόσμο για αμαρτία και για δικαιοσύνη και για κρίση. Λοιπόν, όταν έρθει λοιπόν εκείνος, ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, έτσι θα ελέγξει τον κόσμο. Είναι καλό που έφυγε ο Κύριος τελικά. Γιατί λέει, αν εγώ δεν φύγω, δεν θα έρθει ο Παράκλητος. Και τι κάνει ο Παράκλητος? Φέρνει έλεγχο στον κόσμο. Φέρνει έλεγχο στους μαθητές για τη δικιά τους την... το χαρακτήρα, την πίστη, τη συμπεριφορά και φέρνει έλεγχο και στην αμαρτία του κόσμου. Τώρα, αυτός ο έλεγχος πώς γίνεται? Δεν γίνεται από μόνος του. Γίνεται από το στόμα των μαθητών που έχουν τον Παράκλητο μέσα τους. Έτσι, είναι απαραίτητο να το, σαν παρέθεση όλο αυτό, ότι ποιος είναι ο λόγος τελικά που λαμβάνουμε τον Παράκλητο, που λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα. Χρειάζεται ο κόσμος την κρίση. Χρειάζεται κάποιος να τον ελέγξει. Να ελέγξει την αμαρτία του. Να ελέγξει αν είναι σύμφωνο στο λόγο του Θεού. Αν είναι δίκαιος δηλαδή. Και αυτό θα γίνει μέσα από τους μαθητές του Κυρίου. Από τα σώματά τους. Να δούμε και κάτι παρόμοιο στο Ματθαίο 10:20. Ξέρετε τι μας λέει ο διάβολος, καθημερινά. Και το νιώθουμε πάρα πολύ σε αυτή τη χώρα που αν και λέγεται χριστιανή, έτσι, χώρα χριστιανισμού, το βλέπω συνέχεια γύρω μου. Ο πονηρός λέει, να είσαι καλός, αλλά μην μιλάς σε κανέναν. Έτσι, σώπασε, σκάσε. Δεν θέλω να μιλάς σε κανέναν, λέει ο πονηρός. Και το υπάρχει στο πνεύμα γύρω μας. Κράτω για τον εαυτούλη σου. Κανείς δεν θέλει να σε ακούσει, όπως διαβάζω σε κάτι χριστιανικά blog. Δεν θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη σου. Εγώ θα έχω τη δικιά μου άποψη, μου λένε. Κάνε καλά έργα, λέει ο πονηρός. Θέσου καλά στον άνθρωπό σου, αλλά μόνο μην μιλάς. Μην αναφέρεις το λόγο του Θεού. Μην αναφέρεις τον Χριστό. Θα σε πούνε Προτεστάντη. Άμα πεις Χριστός, κατευθείαν σε λένε Προτεστάντη. Σε λένε Μορμόνο, σε λένε Ιαχωβά. Ενώ ο Κύριος. Στο λόγο το ακριβώς αυτό λέει. Έτσι. Μοιράστε τα καλά νέα. Λοιπόν, ακριβώς λοιπόν αυτό το πνεύμα που υπάρχει γύρω μας είναι το πνεύμα σωτανά. Βούλωσέ το λέει. Δεν θέλω να μιλάς καθόλου το λόγο του Θεού. Μόνο να είσαι καλός άνθρωπος, να συμφωνείς με όλους, να τα πας με όλους καλά. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει όμως ο λόγος και για ποιο λόγο μας δίνει το Άγιο Πνεύμα ο Κύριος. Ματθαίος 10. 19 με 20. Και όταν σας παραδίδω, μη με μιλήσετε πώς ή τι θα μιλήσετε. Για το λόγο και κατά την ώρα εκείνη θα σας δοθεί τι πρέπει να μιλήσετε. Επειδή δεν είστε εσείς που μιλάτε, αλλά το πνεύμα του πατέρα σας που μιλάει μέσα. Ωραία, ευχαριστώ. Εδώ σας μιλάω για την περίπτωση που δεν είναι, σε πιάσουν απροετοίμαστο.
σε πιάσουν σε μια συζήτηση, σε πιάσουν σε μια κατάσταση, προετοίμασο. Ο Κύριος λέει, μην ανησυχείς, το πνεύμα θα μιλήσει μέσα από σένα. Σε κάνει εσύ το βουλώσεις, όπως λέει ο Πονηρός να κάνεις, όπως λέει ο κόσμος. Το πνεύμα δεν θα μπορείς να μιλήσει, έτσι δεν είναι. Αλλά και φυσικά, άμα δεν γνωρίζεις και το λόγο του Θεού, και το πνεύμα δεν να μιλήσει, δεν θα έχει τι να πει. Γιατί το πνεύμα θα μιλήσει το λόγο του Θεού που έχεις εσύ βάλει μέσα σου. Απλά αναφέρω έτσι κάποια περιοπτικά, κάποια εδάφια, για να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι ο Θεός μας δίνει το πνεύμα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Να δούμε επίσης στο Λουκά 24, 49. Μας θυμίζει τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Λουκάς 24, συγγνώμη, 49. Ή μάλλον, ας μην πάμε πρώτα εκεί, θα το αναφέρουμε αργότερα στο εδάφιο. Να πάμε λίγο στις πράξεις 1-8. Πράξεις 1-8. Αλλά θα πάρετε δύναμη όταν έρθει πάνω σας στο Άγιο Πνεύμα και θα είστε μάρτυρες για εμένα και στην Ιερουσαλήμ και σε ολόκληρη την Ιουδαία και τη Σαμάρια. Ωραία. Και μέχρι το άκρο της γης. Ναι, και ως τα πέρα της γης. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πάρετε τη δύναμη από τον ουρανό, θα έρθει το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, έτσι, αλλά είναι δύναμη το Άγιο Πνεύμα, για ποιο λόγο, για να γίνετε μάρτυρές μου. Έτσι, δηλαδή, τι σημαίνει, να δώσει μαρτυρία. Να δώσει μαρτυρία λόγου, μαρτυρία πίστης. Έτσι, άρα ξανά, η δύναμη που παίρνουμε είναι για να δώσουμε μαρτυρία πίστης. Τι σημαίνει μαρτυρία πίστης? Εκείνο τον καιρό, αυτός παίρνει μαρτυρία πίστης, απλά ανέφερνε πώς άλλαξε τη ζωή του. Ο Θεός, ο Κύριος. Έτσι, πολύ απλά δηλαδή μαρτυρία. Δεν είναι να κάνουμε θεολογική συζήτηση, μαρτυρία πίστης. Που και αυτό θα χρειαστεί, έτσι, αν το θέλει ο Κύριος. Αλλά μαρτυρία επίσης είναι να μοιράσεις τα καλά νέα. Δηλαδή, τι ελπίδα έχει φέρει ο Θεός στη ζωή σου. Τι υποσχέσεις έχεις δει στο Λόγο του Θεού. Το έτσι ξέρεις προηγουμένως ότι υπάρχουν για σένα. Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι του Θεού και είναι εκεί για να μιλάει. Και είναι εκεί για να φέρνει και έλεγχο, όπως διαβάσαμε. Το Άγιο Πνεύμα ελέγχει. Ελέγχει εμάς. Μας φέρνει όλη τη βρωμιά στην επιφάνεια για να τη δούμε και ελέγχει τον κόσμο μέσα από μας. Το κάνει και μόνο του, εγώ πιστεύω το κάνει και μόνο του, αλλά ο Κύριος, γι' αυτό και είπε, πηγαίνετε σε όλα τα έθνη. Είπε ότι εγώ και ακόμα και πέτρες μπορώ να κάνω να μιλήσουν, αν εσείς δεν ανοίξετε το στόμα σας. Αλλά ο Κύριος θέλει εμάς να είναι, γιατί μας μεγάλωσε, μας ανέθρεψε, με ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, μια συγκεκριμένη προσωπικότητα για να τα χρησιμοποιήσουμε ταλέντα, για να τα χρησιμοποιήσουμε τώρα προς οικοδομή του βασιλείου του. Ό,τι δηλαδή έχει ο καθένας, και όλοι μας έχουμε κάτι πολύ όμορφο μέσα, είναι για να οικοδομήσουμε τους άλλους με αυτά που έχουμε. Και ο Παύλος αυτό είπε. Έγινα τα πάντα σε όλους, για να σώσω κάποιους. Έτσι. Άρα το πνεύμα δίνεται για να γίνουμε μάρτυρες καλών νέων. Για να μιλήσουμε, να μην το βουλώσουμε όπως θέλει ο κόσμος. Στις πράξεις 2-4. Αυτό που ανέφερε, άσπα, θα σου ξεκαθαρίσω λίγο. Και έγιναν όλοι πλήρεις από το Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες, όπως το Πνεύμα έμεινε σε αυτούς να μιλούν. Ωραία. Η μέρα της Πεντηκοστής, έτσι, πώς ήταν, 40-50 μέρες μετά το Σταύρος του Κυρίου, συγκεντρώθηκαν όλοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος, έτσι, ήρθανε από τον ουρανό βοή, δυνατός άνεμος, γέμισε το σπίτι, έτσι, οι πειρακτωμένες γλώσσες και όλοι άρχισαν να μιλάνε, λοιπόν. Όχι μεταξύ τους, άρχισαν να μιλάνε, παρακάτω βλέπουμε, στους Πάρθιους, στους Μίδιους, στους Ελαμίτες, στους Μεσοποτάμιους, στους Φρυγείς, στους Αιγύπτιους. Είχαν γλώσσες που τις καταλάβαιναν διάφορα έθνη, γύρω-γύρω, έτσι. Δεν ήταν αρτιμπούτζι, έτσι. Ήτανε, δηλαδή, τους εξέπληξε, λέει παρακάτω. Στο 7, είχαν μείνει όλοι εκστατικοί και με απορία έλεγαν μεταξύ τους, μα αυτοί όλοι που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι,
Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δικιά μας μητρική γλώσσα, έτσι. Άρα τι κάνει το πνεύμα, τι ιδιότητα έχει το Άγιο Πνεύμα του Θεού, πώς το καταλαβαίνω εγώ. Το Άγιο Πνεύμα του Θεού έχει την ιδιότητα, θέλει να επικοινωνήσει με τον κόσμο. Και θα δώσει δυνατότητα στους μαθητές, εκείνη την περίοδο έδωσε τη γλώσσα, την ξένη. Έτσι, όχι άγνωστη γλώσσα, τη γλώσσα την ξένη την έδωσε στον Πέτρο και στους άλλους μαθητές για να ευαγγελίσουν όλο τον κόσμο εκεί πέρα. Δηλαδή, ό,τι έγινε στον πύργο της Βαβέλ, ακριβώς το αντίθετο γίνεται εδώ πέρα. Ακριβώς το αντίθετο. Πλέον ο Θεός θέλει πάλι να ξαναμαζέψει όλο τον κόσμο, να ξαναεπικοινωνήσει με όλο τον κόσμο, όλοι να έχουν μία κοινή γλώσσα, να έχουν... Κάποιος είναι συμπόλαιο.